Να τώρα, καλά. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Καλημέρα. Δημήτρη Κερίδη. Δεν Βεβαίως. Ξέρω πού μένει ο κύριος Κερίδης και αν είναι αποκλεισμένος. Δεν υπάρχει. Δεν καλημέρα, υπάρχει. Κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πραγματικά πάρα πολύ χιόνι εδώ. Πού είστε, βόρεια εσείς, είσαστε. Βόρεια. Γι' αυτό και είμαστε με μπαταρία και υπάρχει δυσκολία στη σύνδεση. Α, δεν έχετε ρεύμα. Όχι, δεν έχω ρεύμα και έχω στήσει το κομπιούτερ στο παράθυρο για να παίρνω φως και να με βλέπετε έτσι στα σκοτάδια. Και βρήκατε τον τρόπο χωρίς ρεύμα, κύριε Κερίδη, να είστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Μα γι' αυτό, Μαρία, μπράβο, είμαι καθηγητής ο άνθρωπος. Ζήτησα αναβολή. Και βουλευτής. Λοιπόν, τώρα, κύριε Κερίδη, για να το τρέξουμε, γιατί βλέπω να χάνετε τη σύνδεση σιγά-σιγά. Τι βλέπετε τώρα με την Τουρκία εδώ, φαίνεται ότι έχει απασφαλίσει πλήρως ο άνθρωπος. Επιτίθεται ξανά στην Ελλάδα, ξανά στη Γαλλία, τώρα στον Biden. Εκδίδει ναύτεξ. Πού πάμε? Πρέπει να βάλουμε το πλαίσιο, κύριε Οικονόμου, για να καταλάβουμε. Η Τουρκία είχε συνηθίσει και ήθελε μία συναλλακτική σχέση με τη Δύση. Που έλεγε τι? Ότι σε κάποια θέματα θα είμαι μαζί σας, με εσάς στη Δύση, σε άλλα θα είμαι απέναντί σας, θα κάνω το δικό. Είμαι αρκετά μεγάλη δύναμη, αρκετά σημαντική χώρα, για να μπορώ να έχω αυτή την αυτονομία. Mm-hmm. Και υπήρχε αυτή η αμφίσιμη σχέση με τη Δύση, την οποία επιβεβαίωσε έτσι περαιτέρω ο Τραμπ. Τώρα ο Biden έρχεται και λέει στους Τούρκους πρέπει να διαλέξετε. Ή είστε με τη Δύση ή είστε ενάντια στη Δύση. Και βάζει το πλαίσιο με αιχμή τους S-400 και τις κυρώσεις, δευτερευόντως με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Τουρκίας που έχουν γίνει μείζον θέμα και στο Κογκρέσο με το ψήφισμα της Γερουσίας και τώρα με το Κουρδικό. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην πολιτική Ερντογάν, ο οποίος ήθελε ελευθερία κινήσεων, την οποία δεν έχει. Mm-hmm. Και αυτό προκαλεί εκνευρισμό και μεγάλη δυσφορία στο εσωτερικό, στον ίδιο, και βλέπετε ότι ανά πάσα στιγμή επιτίθεται στον Μακρόν, στον Μπάιντεν, στον Κυριακό. Και φυσικά ενδεχομένως κάποια στιγμή και είχε κάνει στο παρελθόν, την είχε αποκαλέσει Ναζί. Μην τα ξεχνάμε αυτό τον Μακρόν τρελό και ούτω καθεξής. Κύριε Κερίδη, πώς επηρεάζει τις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη, ενώ είμαστε εν αναμονή του δεύτερου κύκλου των διερευνητικών? Γιατί υπάρχει πολλοίς κόσμος που ρωτά, μπορούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμείς να συζητάμε? Και τι συζητάμε? Σίγουρα δεν της βοηθά και αποδεικνύει το γεγονός ότι η Τουρκία δεν της ήθελε. Η Τουρκία προσήλθε σε αυτές εξαναγκαζόμενη, πιεζόμενη. Μας... Δεν της ήθελε και προσπαθεί ενδεχομένως έτσι να βάλει και μία τορπίλη μικρή. Αυτές οι έρευνες, μπορεί να θέλει να, πούμε, να μην γίνουν τελικά, πιστεύετε? Θα το δούμε. Κάνει ένα μικρό πρώτο βήμα με το οκεανογραφικό. Μας... Να πούμε αυτό. Δεν το αποκλείεται ότι... λοιπόν, κύριε Κερίδη, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα δούμε αν υπάρξει κλιμάκωση, κυρία Αναστασοπούλου. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Εμείς τις θέλουμε τις διερευνητικές. Βεβαίως, δεν θέλουμε την ένταση. Όμως να πούμε τούτο, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Δεν υπάρχουν έρευνες ουσιαστικές. Μην μπερδευόμαστε. Όλα αυτά είναι πολιτικά. Mm-hmm. Είναι πολιτικές χειρονομίες. Βγάζω ένα κοινογραφικό εδώ, βγάζω μετά ένα. Για να δημιουργώ ένταση, μάλιστα, και να υπονομεύω. Μάλιστα. Σας κύριε Κερίδη, επειδή κύριε η σύνδεσή μας προδίδει σιγά-σιγά, συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε. Ούτε ρεπόρτερ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, γεια σας, κύριε Κερίδη. Μέχρι από τις ενημέρωσεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, δείτε...